Η Τρόικα, Μάρα, τους είπε σήμερα ότι δεν είναι σωστό να λύσουν το θέμα των επιχειρήσεων και να αφήσουν έξω το θέμα των ιδιωτών και των χρεών των ιδιωτών. Ζητά δηλαδή να υπάρξει μια συνολική λύση, μια λύση πακέτο που θα τα περιλαμβάνει όλα, και το ζητά κυρίως γιατί θέλει να υπάρξει μια πρώτη εκτίμηση για το τι θα στοιχήσει όλο αυτό το πακέτο, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, ποιες θα είναι οι παρενέργειες στα δημόσια οικονομικά. Τώρα η κυβέρνηση από την άλλη πλευρά νιώθει δεσμευμένη, διότι έχει βγει και έχει προαναγγείλει τον αριθμό των δόσεων που θα μεγαλώσει. Έχει προαναγγείλει μια σειρά από ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις, τις οποίες μάλιστα η αγορά τις περιμένει με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Μαθαίνω λοιπόν ότι ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Γκίκας Χαρδούβελης, προσανατολίζεται στο να προτείνει στην Τρόικα να υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο, μια μεταβατική λύση, να γίνει σε δύο βήματα το πράγμα, να το πω έτσι. Πρώτα, να εφαρμοστούν αυτά που ήδη έχουν εξαγγελθεί για τις επιχειρήσεις, δόσεις κλπ. Και όταν έρθει η συνολική λύση, που θα μελετηθεί και με βάση τις επιπτώσεις τις δημοσιονομικές που θα υπάρξουν, εκεί να γίνουν οι τυχόν διορθώσεις που θα πρέπει να γίνουν. Αλλά δεν υποχωρεί η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή όσων ήδη έχουν εξαγγελθεί. Θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα είναι πολιτική της ήττα και θα δώσει λάθος μήνυμα στην κοινωνία και ιδιαίτερα στην αγορά.